Κύριε Καπραβέλε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είμαστε όλοι μας ευγνώμονες, όλους εσάς τους επιστήμονες που μας δίνετε το χρόνο σας στην ήδη υπάρχουσα κούραση που έχετε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και θέλω για μια ακόμη φορά να σας κάνω το ίδιο ερώτημα. Πού βρισκόμαστε, κύριε Καπραβέλε? Είμαστε 17 Απριλίου. Υπάρχει πίεση που εμείς τη βλέπουμε έτσι γενικά. Εσείς μέσα στο νοσοκομείο τι ζείτε? Απελπιστική κατάσταση, κυρία μου Βραγανή. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαχείριση σωστή. Ο αριθμός των εισαγωγών είναι πολύ μεγάλος, δυσβάστακτος. Είμαστε σε ανωδική φάση του τρίτου κύματος. Δεν βλέπουμε κορύφωση. Οι μονάδες συντατικής θεραπείας είναι γεμάτες δυστυχώς με νεότερους ασθενείς. Ο νεότερος που έχω είναι 40 χρονών. Ο μεγαλύτερος είναι 65. Είναι 65. Σε πολύ βαριά κατάσταση. Κάθε εφημερία είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Αύριο εφημερεύουμε, κυρία Μαυραγάνη, και έχουμε φροντίσει να έχουμε μόνο 2 κλίνες ΜΕΘ. Τέλος της άλλης εβδομάδας παραδίδονται 18 κλίνες ΜΕΘ στο Παπα-Νικολάου, αλλά δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτές να τις λειτουργήσουν, με την έννοια ότι ενώ προχωρούν οι προσλήψεις, δεν υπάρχει, κυρία Μαυραγάνη, πλέον προσωπικού. Ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού γίνεται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Άρα αυτή η εικόνα, αυτή η οποία ουσιαστικά ανοίγει τη συζήτηση για το τι θα κλείσει, κυρία Μαυραγάνη, και όχι για το τι θα ανοίξει. Υπό άλλες συνθήκες, με τα δεδομένα που έχουμε τα επιδημιολογικά και τη μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, γιατί αυτό σημαίνει η πίεση στα νοσοκομεία, δεν θα γίνει κλείσιμο ή άνοιγμα της αγοράς επειδή εμείς δουλεύουμε στις μονάδες εντατικής θεραπείας με πληρότητα 100%. Να σας ρωτήσω κάτι. Αναφέρατε 2 κρεβάτια και έχετε εφημερία αύριο. Και αν ομιγέννητο έρθουν 3 άτομα, 4 άτομα, τι θα τα κάνετε? Κάθε εφημερία στις τελευταίες 10 μέρες σε όλα τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουν, κυρία Μαυραγάνη. Δηλαδή, του φροντίζουν οι συνάδελφοί μας στις κλινικές να τους βοηθήσουν με μη μηχανικό τρόπο, που πολλές φορές, ξέρετε, αυτό επιδεινώνει την κατάστασή τους. Και όταν πλέον έρχονται στις μονάδες, βρίσκουμε κρεβάτι στην εντατική, η κατάστασή τους είναι χειρότερη. Δεν μπορεί για κάποιους, θα το θέσω στεγνά, μπορεί για κάποιους να είναι αργά? Προς το παρόν δεν είμαστε στη φάση του δεύτερου κύματος, αλλά είμαστε πολύ κοντά, κυρία Μαυραγάνη, σε αυτό. Διότι, σας λέω, αύριο στην εφημερία μου δεν έχει επίσης και κανένα κρεβάτι εντατική στη Θεσσαλονίκη να πω ότι θα βοηθήσουν τα άλλα νοσοκομεία. Επομένως, είναι απελπιστική κατά πλήρη ασφυξία μας περιγράφεται, πλήρη ασφυξία, με μια Θεσσαλονίκη η οποία, αν δούμε τα κρούσματα, είναι αρκετά ψηλά. Το κόκκινο, δηλαδή, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, είναι έντονο. Κυρία Μαυραγάνη, μιλήσαμε μαζί πριν περίπου 15 μέρες και λέγαμε ότι θα φτάσει η κορύφωση, όπου να είναι, θα δούμε λίγο φως, να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Δυστυχώς από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει προοδευτική, δεν υπάρχει εκθετική, υπάρχει όμως προοδευτική αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μας και αφόρητη πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και να σημειώσω και κάτι, κανείς από αυτούς που νοσηλεύουμε δεν έχει εμβολιαστεί. Τι λέτε τώρα? Ούτε ένας, κανείς. Άρα ούτε οι νεότεροι ούτε οι μεγαλύτεροι μέχρι τα 65 που λέτε δεν είχε κάνει κανένας το εμβόλιο. Ναι, άλλοι γιατί δεν προλάβανε λόγω ηλικίας, είναι μικρές ηλικίες. Και άλλοι που είναι λίγο μεγαλύτεροι, δυστυχώς, είχαν αρνηθεί να εμβολιαστούν. Δεν θέλανε, μάλιστα. Συνεχίζουν και έρχονται εισαγωγή ολόκληρης της οικογένειας. Όπως δηλαδή λέγαμε. Κύριε Πλάντσο, είναι το μεγάλο δυστύχημα, θα σας πει και η κυρία Λινού. Αυτή τη στιγμή η διασπορά έχει πάρει τόσο τεράστιες διαστάσεις, που το θέμα δεν είναι να πας σε ένα λεωφορείο για να μολυνθείς και στο ασανσέρ, αν θα μπεις, μπορεί να μολυνθείς, διότι υπάρχει ενδοοικογενειακή πλέον διασπορά του ιού. Και αυτό μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε και αυτό που λέτε είναι πολύ ανησυχητικό, κύριε Καπραβέλε. Και στο ασανσέρ, αν μπει, θα μολυνθεί. Δηλαδή, δεν θα σε προστατεύσει ούτε η μάσκα ούτε τίποτα. Αν μπει σε ένα ασανσέρ που έχει περάσει κάποιο που είχε κορονοϊό. Ακριβώς, κύριε Μαυραγάνη, είναι και οι μεταλλάξεις. Αυτό που βλέπετε σε όλο τον κόσμο. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Μάλιστα. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει μία κουβέντα
που για μένα σωστά είναι, με την έννοια ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει με αυστηρές προϋποθέσεις. Αλλά η ψυχολογία, κυρία Μαυραγάνη, που έχει δημιουργηθεί είναι ότι, ξέρεις, τελειώσαμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και θα το πληρώσουμε ακριβά. Δεν τελειώσαμε ακόμα με την πανδημία. Κύριε Καπραβέλε, θα ξεκινήσω από την Αγγλία που είδαμε πριν. Πότε βλέπετε με την πορεία του εμβολιασμού, γιατί έχουμε τώρα και άλλα ζητήματα εδώ. Το Τζόνσον το μονοδοσικό, είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους, εξαιτίας των δεδομένων που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, με τις θρομβώσεις, παγώνει από Δευτέρα. Με τον τρόπο λοιπόν και με την πορεία των εμβολιασμών, πότε βλέπετε ότι θα μπορούσαμε εμείς, όπως η Αγγλία, να ανοίξουμε στοιχειωδώς τις καφετέριες, τα εστιατόρια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κοιτάξτε, βέβαια. Πιο ικανή να σας απαντήσει είναι η κυρία Λινού. Βεβαίως θα μας τα πει. Να σας πω όμως κι εγώ, εάν την ακούγαμε βέβαια, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά από τον Ιανουάριο. Αυτή τη στιγμή, κυρία Μαυραγάνη, αυτό που προέχει είναι το εξής. Πρώτον, ο χαμηλός αριθμός εμβολιασμένων, δηλαδή χαμηλή ανοσία, άρα δεν υπάρχει τείχος προφύλαξης, και δεύτερον και κυριότερον, η ασφυξία στο σύστημα υγείας. Η πληρότητα των ΜΕΘ. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα άλλη να αντιμετωπίσουμε υυξημένες υγειονομικές ανάγκες. Γι' αυτό και υποστηρίζω ότι αυτή τη στιγμή το οποιοδήποτε άνοιγμα ή χαλαρότητα των μέτρων, χαλαρότητα και μόνο, ή και ψυχολογικά ότι τελείωσε η πανδημία, θα ήταν ολέθυρο και καταστροφικό για την πατρίδα μας. Θα έχουμε αύξηση των θανάτων, αύξηση των εισαγωγών, αύξηση της... Δεν υπάρχουν λόγια να σας περιγράψω πόσο άκερο είναι αυτή τη στιγμή. Άρα, για σε αυτή μας, τη λογική λέτε να μην ανοίξει τίποτα το Πάσχα. Δεν το συζητάμε καν, γιατί η παραμικρή πίεση ή το λάθος, γιατί αυτό που λέει η κυρία Λινού πολύ σωστά, προϋποθέτει ένα σύστημα υγείας το οποίο να είναι αναπτυγμένο, να μπορεί να κάνει την ανίχνευση, την ιχνηλάτηση, να απομονώσει. Φαντάζομαι το κρούσμα. Φαντάζομαι πώς αισθάνεστε που ακούτε τον κύριο Λεμονή να μιλάει για 47% κάλυψη στην Αυστρία, στις μονάδες, ούτε καν το μισό. Και η Γερμανία, κυρία Μαυραγάνη, έχει 8.000 κλίνες εντατικής και βλέπετε κλείνει αυτή τη στιγμή. Κλείνει, βέβαια, δεν κλείνει. Έχει την πληρότητα. Εμείς δεν έχουμε άλλη δυνατότητα και ένας να έρθει που θα χρειαστεί διασώση. Ένας να έρθει. Δεν έχουμε, καταλαβαίνετε, το μέγεθος της... Δηλαδή υποβαθμίζουμε τόσο την ανθρώπινη ζωή και την αξία της ζωής αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις που κάνουμε, που πραγματικά για μας είναι πολιτιστικά, όχι ιατρικά. Αδιανόητα πιεστικό, φαντάζομαι, ο κάθε γιατρός πώς αισθάνεται. Κύριε Καπραβέλε, καλή δύναμη εύχομαι στην αυριανή εφημερία. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην... Υπάρχουν επιπλέον άνθρωποι που χρειάζονται. Δεν θα μπορέσει όμως, κυρία Μαυραγάνη, αυτά που λέει η κυρία Λινού είναι πολύ ωραία θεωρητικά. Αλλά στην πράξη, εμείς στην πρώτη γραμμή θα υποστούμε τη μεγάλη πίεση από αυτή τη μετακίνηση. Πραγματικά τη βλέπουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Δεν συζητάμε καν τις μετακινήσεις το Πάσχα, γιατί γνωρίζουμε τα ήθη, τα έθιμα. Είναι αδύνατο να συγκρατήσουμε. Είναι γιορτή αγάπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους.